Αγωνή. Ένα θέμα που έχει προκύψει και το βλέπω να το ζητούν επιτακτικά οι τηλεθεατές είναι το θέμα με τα τεστ αντισωμάτων. Σας έχω ακούσει και στο παρελθόν να τοποθετήσετε γι' αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τεστ αντισωμάτων και έχουν ελάχιστα αντισώματα ή μηδενικά αντισώματα. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι μην δίνετε βάση στα τεστ αντισωμάτων γιατί προκαλούν μόνο αναστάτωση, ενώ στην ουσία δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Θα θέλατε λίγο να μας το αναλύσετε αυτό? Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο θέμα με το τεστ των αντισωμάτων. Όλοι στην αρχή τρέχανε να μετρήσουν αντισώματα, θεωρούσαν και μετά υπήρχε ένας διάλογος μεταξύ τους. Εγώ έχω λιγότερα, εγώ έχω περισσότερα, πόσο διάστημα είναι κλπ. Είχαμε εξηγήσει από την αρχή και μάλιστα πολλές φορές ότι δεν έχει μεγάλη σημασία το τεστ των αντισωμάτων. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να κάνουν το εμβόλιο, να περάσει το χρονικό διάστημα μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσης, όπως είχαμε διευκρινίσει, ανάλογα με το εμβόλιο που θα κάνουν, και μετά από εκεί και πέρα αυτοί οι ομάδες που έχουμε τουλάχιστον την εισήγηση της Επιτροπής Εμβολιασμών που πρέπει να ξεκινήσουν να κάνουν την τρίτη δόση, μετά από το εξάμηνο που είχαμε πει, να ξεκινήσουν να κάνουν την τρίτη δόση, όπως ήταν οι ομάδες υψηλού κινδύνου, μετά όλοι οι υγειονομικοί που πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, ήδη έχουμε αρχίσει κλπ. Οι άνω των 60 και σιγά σιγά αυτή η ιστορία θα πάει. Το εξηγήσαμε πάρα πολλές φορές ότι δεν έχει καμία σημασία το τεστ των αντισωμάτων. Γιατί όμως υπάρχουν πολίτες που τα τεστ αντισωμάτων μπορεί να είναι μηδενικά ή με ελάχιστα αντισώματα? Ακούστε, τα αντισώματα τα οποία μετράνε εξαρτάται, έχουμε πάρα πολλά αντισώματα, εξαρτάται η μέτρηση των αντισωμάτων σε κάθε εργαστήριο και βέβαια πολλές φορές μπορεί να μετρήσουν κάποια αντισώματα που να είναι χαμηλά ή κάποιες φορές κάποια αντίσωμα τα οποία να είναι σε υψηλές μονάδες. Γι' αυτό και εξηγήσαμε ότι δεν έχει καμία σημασία. Ο κόσμος αυτό που πρέπει να καταλάβει και να εστιάσει είναι ότι πρέπει να εμβολιαστεί και γιατί πρέπει να εμβολιαστεί. Και βέβαια πολλές φορές τώρα τελευταία η αντιπαράθεση σε εισαγωγικά που μπορούμε να πούμε με τον κόσμο ήταν η εξής. Που λέγανε και ρωτούσανε γιατί οι αρνητές είναι μέχρι 7-8%. Οι υπόλοιποι είναι αυτοί που φοβούνται, αυτοί που ακόμα διερωτώνται, αυτοί που έχουν δισταγμό για να πάνε να εμβολιαστούν. Σε αυτούς λοιπόν εμείς απευθυνόμαστε και λέγαμε ότι το εμβόλιο βεβαίως το κάνουμε και δεν σημαίνει 100% ότι έχει προστατευτεί. Υπάρχει ένα παράθυρο 10% που μπορείς να νοσήσεις και να νοσήσεις με απλά συμπτώματα και ελαχιστότατες πιθανότητες να βρεθείς σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας όπως έτσι έχει αποδεχτεί. Συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και οι οποίοι είναι με πολύ βαριά συμπτώματα και ειδικά αν έχουν υποκείμενα νοσήματα θα βρεθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτές ήταν οι διαφορές που λέγαμε μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Γι' αυτό είχαμε στόχο και προσπαθούσαμε να πείσουμε και προσπαθούμε ακόμα να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί και μην ξεχνάτε ότι τις τελευταίες μέρες αυτό που επιμέναμε ήταν ότι η Δέλτα μετάλλαξη στους νέους ανθρώπους είναι πάρα πολύ επιθετική, μεταδοτική και είχαμε τα αποτελέσματα και τους θανάτους στις τελευταίες μέρες σε νέα άτομα 27-28 χρονών και πριν ένα μήνα 14 ετών. Και εδώ στην Κρήτη σήμερα έχουμε ένα νεκρό 49 ετών, πριν από λίγες ημέρες ένα νεκρό 40 ετών, δηλαδή βλέπουμε και στην Κρήτη τους αριθμούς να κατεβαίνουν όσον αφορά τις ηλικίες. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Γκίκα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα, επειδή βλέπω ότι επιμένουν τηλεθεατές και άκουσα με προσοχή την κυρία Παγώνη. Θέλω και τη δική σας γνώμη όσον αφορά τα τεστ αντισωμάτων. Είναι πολλοί κόσμος που πάει και κάνει και βλέπει δεν έχω καθόλου αντισώματα ή λίγα αντισώματα. Αυτό προκαλεί απλά αναστάτωση? Η κυρία Παγώνη έθεσε το θέμα πολύ σωστά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα τεστ αυτά δεν είναι χρήσιμα και δεν είναι χρήσιμα για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι όταν ένας άνθρωπος κάνει αυτό το τεστ αντισωμάτων και έχει εμβολιαστεί και το κάνει και βρίσκει ας πούμε αντισώματα 400. Τι σημαίνει αυτό? Κανείς δεν ξέρει να απαντήσει. Ή βρίσκει 7.500. Τι σημαίνει αυτό? Κανείς δεν ξέρει να απαντήσει. Δεν σημαίνει ντε και καλά ότι
ότι το 400 είναι, δίνει καλύτερη ανοσία από το 7.500 και βεβαίως δεν σημαίνει καθόλου ότι το 20 δεν δίνει καθόλου ανοσία. Mm. Υπάρχουν και άλλες παράμετρες του ανοσολογικού συστήματος που διεγείρονται με το εμβόλιο και οι οποίοι συνεισφέρουν στην τελική ανοσία, που δεν μπορούμε ακόμα να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των εμβολίων με αυτόν τον απλό τρόπο που είναι μόνο τα αντισώματα. Χρειάζεται ίσως λίγο ακόμα τεχνολογία, λίγη ακόμη καινούργια innovation για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μετράμε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Όλα τα άλλα, συμφωνώ απολύτως με την κυρία Παγώνη, ήταν πολύ σωστά. Μάλιστα. Συμφωνώ με αυτά που υπόθηκαν για τα αντισώματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας αριθμός αντισωμάτων που καθορίζει, ένας μαγικός αριθμός που μας καθορίζει ποιοι ασθενείς έχουν ανοσία και ποιοι όχι. Το είπε και ο κύριος Ζήκας πολύ ωραία. Δεν έχουμε ακόμη αυτή τη γνώση. Σε λίγο καιρό ενδεχόμενα μπορεί να την έχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή το να κάνει κάποιο αντισώματα δεν κάνει κάτι άλλο, το να σκοπάει τα χρήματά του. Μάλιστα.